Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στο θέμα για την χθεσινή εκδήλωση για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Πραγματοποιήθηκε μετά από μία αναβολή λόγω της προσβολής, να το πούμε έτσι, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Τριαντόπουλου με τον κορονοϊό. Ανάρρωσε ο άνθρωπος και ήρθε. Για πείτε μας, τι συμπεράσματα βγήκανε από τη χθεσινή εκδήλωση? Πραγματοποιήθηκε χθες, όπως είπατε και εσείς, και αυτό έχει σημασία, η πραγματοποίηση, παρόλο την αναβολή που είχε τις προηγούμενες λόγω αυτού το οποίο αναφέρατε. Αυτό το οποίο κανείς μπορεί να σταθεί είναι ότι και παρόλο τις τυχόν γκρίνες οι οποίες μπορεί να υπήρχαν, αλλά η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση, η τοπική φορείς, η αυτοδιοίκηση συνενέσαμε ούτως ώστε να προχωρήσουμε την ανασυγκρότηση του Εύρου. Το πρώτο που από την πλευρά δηλαδή της πρωτοβουλίας που αναλάβουμε είναι ότι ό,τι θα γίνει στον Εύρο δεν θα αφορά μόνο τις πληγήσεις περιοχές, που είναι και αυτονόητο, αλλά θα αφορά όλο τον Εύρο, κεντρικό και βόρειο. Αυτό είναι το ένα θετικό συμπέρασμα που βγήκε από τη χθεσινή μας συνάντηση. Το δεύτερο είναι ότι παρουσιάστηκε το τι θα κάνει αυτή η ειδική επιτροπή, ούτως ώστε έχουν μπει χρονοδιαγράμματα σφιχτά για να μπορέσει στο τέλος του Σεπτέμβριου του 2024 όλο αυτό να είναι έτοιμο και να προχωρήσει σιγά σιγά να πάρει σάρκα και οστά. Το τρίτο είναι ότι η έδρα συνεδριάσεων της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάζει ανά πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, ανά μήνα για να βλέπει την πορεία, θα είναι η Δαβιά. Και αυτό το οποίο χρειάζεται από όλους μας, από τους η αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, φορείς της περιοχής, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, να μπούμε μέσα στην διαβούλευση, ούτως ώστε να βοηθήσουμε την Επιτροπή να μπορέσει να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα παρουσιαστεί στο τέλος Σεπτεμβρίου. Α, μάλιστα. Έχει δρόμο μπροστά της, λοιπόν, η Επιτροπή αυτή. Έχει δρόμο μπροστά της και νομίζω ότι έχει θέσει το χρονοδιάγραμμα και εξαρτάται και από μας πια, ώστε αυτό να μπορέσει να τηρηθεί, γιατί είναι για καλό της περιοχής. Η διαβούλευση, κύριε Δελισταμάτη, αφορά όλους τους πολίτες? Θα υπάρχει σελίδα? Όλους τους πολίτες. Α, δεν είναι αφορά όλους τους πολίτες, ανοιχτή. Θα υπάρχει site το οποίο ανέλαβε και υπόθηκε στην συνεδρίαση αυτή. Θα το κάνει ο κύριος Μπένος, ο οποίος μετέχει, είναι και αυτός μέλος της Επιτροπής. Ώστε να μπορούν, το διάσμα, ναι, μέσω του διαζώματος, ούτως ώστε να μπορέσουν όποιος θέλει και πολίτης να μπορεί να καταθέσει τις προτάσεις εκεί για να προχωράει η διαβούλευση, ούτως ώστε να κατασταλάξουμε στο τι ακριβώς και ποια ακριβώς πράγματα θέλουμε να κάνουμε για τον Εύρο. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν. Θέλω να πω ότι κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης, τέλος πάντων, στο νομό. Ή ήταν περισσότερο διαδικαστική, τέλος πάντων ασχολήθηκε με το διαδικαστικό της λειτουργίας της πρωτοβουλίας αυτής. Κοιτάξτε, από την δικιά μας πλευρά ήταν ο στόχος να έρθουν όλοι οι φορείς και πραγματικά ανταποκρίθηκαν οι φορείς σε αυτό το κάλεσμα, ούτως ώστε να ξέρουν τι ακριβώς θα κάνει και η Επιτροπή, να ξέρουμε εμείς τι θέλουμε. Υπήρχαν φορείς που ήδη έχουν ετοιμάσει τις προτάσεις τους, τις οποίες θα στείλουν στην Επιτροπή, και νομίζω ότι σιγά σιγά, ακόμα και πριν φτάσουμε στο τέλος Σεπτεμβρίου, θα υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να προχωρούν. Υπόθηκε και από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης, του κ. Κελέτση, κάποια πράγματα.
για το κομμάτι που αφορά τον πρωτογενή τομέα, με νοσοκομεία, κτηνοτροφία, το πώς αυτά θα προχωρήσουν. Αυτό δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα είναι, θα έρθει ο Σεπτέμβριος για να ολοκληρωθούν οι προτάσεις, αλλά αυτά θα μπορούν να προχωρούν ακόμα και τώρα. Θα ανοίξει το μέτρο 5-2 όπως αναφέρθηκε, θα ξεκινήσουν, και είναι αυτονόητο ότι οι αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των ζημιών είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο το οποίο αυτό προχωράει. Δεν φτάνει όμως αυτό, θέλουμε και ένα βήμα παραπάνω. Κύριε Δελισταμάτη, νομίζω ότι είναι εύλογη η απορία των πολιτών, βλέποντας ότι στο παρελθόν έχουν γίνει διάφορες, έχουν πάρθει διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα η Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης, η οποία έμεινε στα χαρτιά, να το πούμε έτσι. Τα συγγράμματα, μεγάλος τόμος, αλλά πολύ ευχολόγιο. Θα περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από αυτήν την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση του νομού, έτσι, που είναι και πιο εξειδικευμένο για τον νομό μας. Ναι, νομίζω πως όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και στο ότι λαμβάνει υπόψη και την... και τις αποφάσεις της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη. Ναι, νομίζω πως τώρα αυτή η συγκεκριμένη επιτροπή έρχεται να υλοποιήσει ακόμα και μέρος των προτάσεων ή όλες τις προτάσεις τις οποίες έχουν προταθεί και μέσω της Διακομματικής Επιτροπής. Μάλιστα. Και νομίζω ότι το στίχημα είναι εδώ, ότι αυτό δεν θα το αφήσουμε, αν θέλετε, και εμείς από την πλευρά μας, τοπική αυτοδιοίκηση, ότι φορείς, να μην προχωρήσει. Είναι ευθύνη και η δική μας πια ότι εδώ θα πρέπει να πιέσουμε προς αυτό. Φάνηκε αυτό που μετήχαμε την προηγούμενη μέρα στην πρώτη συνεδρίαση της ειδικής αυτής επιτροπής, που θα μπορεί να μετέχουν, είναι ανοιχτή, θα είναι ανοιχτή δηλαδή η συνεδριάση αυτής της επιτροπής, να μετέχουν και τοπικοί παράγοντες και παραγωγικοί παράγοντες στις συνεδριάσεις τους, ούτως ώστε να βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται. Και εξαρτάται και από εμάς το ότι θα πρέπει, ας μου επιτρέπει εντός εισαγωγικών, να πιέζουμε αλλά και να παρακολουθούμε όλη αυτή τη διαδικασία βήμα-βήμα, για να βλέπουμε ότι αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει, αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει, αρχίσουν να υλοποιούνται. Δεν θα είναι μια επιτροπή, δηλαδή, για να υπάρχει ακόμα μια επιτροπή που συνήθως γνωρίζουμε ότι κάνουμε επιτροπές για να μην γίνει έργο. Όχι. Εδώ νομίζω ότι αυτή η επιτροπή θα παράξει έργο και νομίζω ότι εξαρτάται και από εμάς. Και φάνηκε ότι στην πρωτοβουλία οι φορείς του Εύρου έχουν την οριμότητα αλλά και τη σοβαρότητα να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε επιτέλους αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται να μπορεί να γίνουν και πράξη. Πάντως, σε προηγούμενες εξαγγελίες λέγανε για εκπόνηση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος μέχρι το τέλος του 2023. Τώρα το πήγαμε στο Σεπτέμβριο. Ξεφεύγουμε περίπου 9 μήνες, κύριε Δελισταμάτη. Είναι λογικό να δημιουργείται σκεπτικισμός στους πολίτες. Γιατί εγώ δεν άκουσα τέτοια εξαγγελία ότι ξέρεις θα είχαμε μέχρι τέλος του 2023 ένα πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Εγώ νομίζω ότι... Καταρχήν, εντάξει, τώρα μπορεί να υπόθηκε και χθες ότι ξέρεις καθυστερήσαμε και καθυστέρησε δηλαδή να γίνει αυτή η επιτροπή και να συνεδριάσει. Γι' αυτό και ακριβώς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και νομίζω ότι η πρωτοβουλία που πήραμε ήταν και κέρια, ήταν τη συγκεκριμένη στιγμή, ήταν στο σωστό χρόνο. Υπήρχαν οι εκλογές ενδιάμεσα από ό,τι γνωρίζετε μετά τις φωτιές, αλλά νομίζω πως από εδώ και πέρα από την... προχτεσινή συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής, από την πρωτοβουλία, την χτεσινή μας ημερίδα που κάναμε στην Αλεξανδρούπολη, νομίζω πως και καλώς το είπα ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι. Σιγά σιγά δηλαδή, και εξαρτάται, δόθηκε καταρχήν ένα χρονοδιάγραμμα και το οποίο θα πρέπει να τηρήσει η Επιτροπή, και για να το τηρήσει θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό, βλέποντας θετικά. Και εγώ αυτό το οποίο αποκόμισα από την όλη θεσινή που ήταν η πρώτη, ας πούμε μια πρώτη διαβούλευση, θεωρώ ότι οι φορείς του Εύρου, το επαναλαμβάνω, έχουν και την οριμότητα και την θέληση να προχωρήσει αυτή η επιτροπή και με τη δικιά μας βοήθεια, ή χωρίς τη δικιά μας βοήθεια της τοπικής κοινωνίας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει.
Πάντως, κύριε Δελισταμάτη, εγώ βλέπω εδώ ένα άρθρο που είχαμε στο Ράδιο Εύρος παλιότερα που μιλάει για την εκπόνηση ειδικού ανεπτυξιακού προγράμματος μέχρι το τέλος του 2023. Είναι από το ΦΕΚ που είχε... Ναι, όπως είχε βγει τότε. Εντάξει, εντάξει, μπορεί ίσως να μην έπεσε στη δικιά μου αντίληψη, αλλά δεν είναι το... εγώ περνάω πάντα την δικιά μου πλευρά. Δεν νομίζω ότι... Εντάξει, μπορεί να υπόθηκε αυτό ότι ξέρεις, αλλά νομίζω πως δεν θα μπορούσε μέσα σε ένα σύντομο τόσο μικρό χρονικό διάστημα μετά τις φωτιές και έχοντας μπροστά 1,5 μήνα προεκλογικού αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω των εκλογών δηλαδή, ότι θα μπορούσε αυτό να είχε επιτευχθεί. Και νομίζω ότι παίρνουν πια, έχουν μπει οι βάσεις πια ούτως ώστε αυτό να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Ναι. Μάλιστα, το κρατάμε. Αυτό που τώρα θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, γιατί γίναμε εδώ αποδέκτες μιας διαμαρτυρίας επισήμανσης περισσότερο από την Ένωση Αγροτικών Συλλόγων Τριγώνου, υπογράφεται από τον πρόεδρό της, τον κύριο Ζησίδη, για το φράγμα του θεραπείου, το οποίο μας λέει ότι είναι, λέει ουσιαστικά η ανακοίνωση, ότι είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και χρήζει άμεσων παρεμβάσεων. Γιατί υπάρχει κίνδυνος ακόμα και κατάρρευσης. Έχετε υπόψη το ζήτημα? Σας έχει τεθεί? Έχετε μεριμνήσει κάτι? Κοιτάξτε ότι, ότι έχει φτάσει, έχουν φτάσει τις τεχνικές υπηρεσίες, γνωρίζουμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Εντάξει, δεν τίθεται θέμα κατάρρευσης του πράγματος όπως περιγράφεται. Υπάρχουν κάποια αποφερτά υλικά, είναι από τι? Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία είναι εν γνώση των τεχνικών υπηρεσιών. Προχωράνε δηλαδή όλες αυτές οι διαδικασίες να αποκατασταθούν και θα αποκατασταθούν από ό,τι γνωρίζω από τις τεχνικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην καινούργια χρονιά, η οποία εννοώ την καλλιεργητική χρονιά, ούτως ώστε να προλάβει να είναι να ετοιμαστεί για να μην υπάρχει πρόβλημα στην όλη διαδικασία της χρήσης νερούς καλλιέργειας. Εντάξει, δεν θεωρώ και είναι τόσο τραγικά όπως περιγράφονται, δηλαδή στο έγγραφο της... Γιατί ουσιαστικά εξέφραζαν την ανησυχία για τα 200.000 στρέμματα που αρδεύονται από το εν λόγω φράγμα. Σωστά, αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας, γι' αυτό και οι τεχνικές υπηρεσίες είναι εν γνώση των προβλημάτων των οποίων υπάρχει εκεί και νομίζω ότι προχωράει η διαδικασία αυτή από κατάσταση αλλά και λύσεις των προβλημάτων των οποίων έχουν προκύψει. Τέτοια ζητήματα δεν θα αποτελούν αντικείμενο της, αυτής της Επιτροπής για την ανασυγκρότηση του Εύρου? Όχι, όλα τα θέματα θα τεθούν στην ανασυγκρότηση του Εύρου από τα αντιπλημμυρικά έργα, από τα αντιδιαβρωτικά, από τα ό,τι αναπτυξιακό έργο το οποίο θεωρούμε ότι είναι προς όφελος του πρωτογενή τομέα, είτε αυτό είναι αναδασμοί, υπογειοποιήσεις, όλα τίθονται στο τραπέζι του διαλόγου. Ζητήματα όπως το δημογραφικό θα το απασχολήσουν? Αυτό είναι το σημαντικότερο και αυτό υπόθηκε από τα χείλη όλων των φορέων αλλά και των θεσμικών, ότι το δημογραφικό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο νομός Εύρου και ειδικότερα η περιοχή του Βόρειου Εύρου. Το αναγνωρίζουμε όλοι. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει πραγματικά πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε τώρα, ακριβώς αυτό, μέσα από εδώ λοιπόν όλοι οι φορείς θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, γιατί δεν θα έρθει κάποιος να μας πει ότι ξέρεις θα κάνουμε αυτό. Αυτό θα προκύψει μέσα από εμάς, το τι ακριβώς και αν αυτό το προτείνουμε θα υιοθετηθούν ούτως και θα χρηματοδοτηθούν ούτως ώστε πραγματικά να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πάντως κύριε Δελισταμάτη, η αλήθεια είναι ότι για να φτάνουμε στο σημείο να χρειάζονται να δημιουργούνται επιτροπές για την ανασυγκρότηση του Εύρου ή διακομματικές επιτροπές για την ανάπτυξη της Θράκης, σημαίνει ότι η περιοχή μας υπέστη κάποια εγκατάλειψη τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθούν και ευθύνες πέρα από το να κοιτάμε μπροστά. Κοιτάξτε, αν θα πρέπει να φτάσουμε και να αποδώσουμε ευθύνες, είναι η μία πλευρά. Το θέμα είναι ότι
όλοι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, όλοι το γνωρίζουμε. Ας δούμε πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε μπροστά. Ας δούμε πώς μπορούμε να είμαστε θετικοί και να κάνουμε ένα βήμα προς το να το λύσουμε το πρόβλημα. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Και βεβαίως, ας κάνουμε όλοι μας και την αυτοκριτική μας για να δούμε τι δεν έχουμε κάνει, κάτι που θα έπρεπε να έχουμε κάνει και δεν το έχουμε κάνει. Αλλά ας δούμε περισσότερο την πλευρά να μπορέσουμε να κάνουμε τώρα πια για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα από ό,τι είναι σήμερα. Μάλιστα. Τώρα, έχει προγραμματιστεί η επόμενη δράση για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Η επόμενη ημερομηνία δεν έχει δράση. Οποιαδήποτε, είτε είναι συνεδρίαση είτε οποιαδήποτε δράση, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, αυτό το κομμάτι που αφορά την Επιτροπή είναι θέμα της Επιτροπής. Αυτή θα συνεδριάζει κάθε μήνα. Και θα, από ό,τι ξέρω, θα είναι η επόμενη του συνεδρίαση, θα είναι γύρω στις 15 του Γενάρη, ούτως ώστε για να δουν σε αυτό το χρονικό διάστημα τι έχει γίνει από αυτά τα οποία συζήτησε η Επιτροπή. Το κομμάτι το δικό μας, όσον αφορά τη δικιά μας πλευρά, εμείς αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, και ήταν μια πρόταση η οποία την κατέθεσε και χθες, και νομίζω και υιοθετήθηκε και από την πλευρά του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής, θα μπορούσε δηλαδή να κάνουμε εμείς μια επιτροπή ευέλικτη, μικρή, με ολιγομελή, αντιπροσωπευτικά από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους, από τους φορείς, από τα επιμελητήρια, ούτως ώστε να, όλες αυτές οι προτάσεις πριν κατατεθούν θα μπορούσαν δηλαδή να καταγραφούν, να φιλτραριστούν και να είναι έτοιμες προς την Επιτροπή, για να μπορέσει να τις αξιοποιήσει. Χρειάζεται δηλαδή δουλειά και από τη δικιά μας την πλευρά, ώστε ο κάθε φορέας, ο κάθε τομέας να είναι έτοιμος με τις προτάσεις. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι έτοιμοι, για να μπορούν να, όλες αυτές οι προτάσεις να οριμάσουν από πλευράς μας για να δοθούν στην Επιτροπή για να μπορεί να τις λάβει υπόψη. Και όχι μόνο να τις λάβει υπόψη, να σταθεί πάνω σε αυτές και να δώσει το πώς θα γίνουν τις λύσεις. Μια ακροάτρια, κύριε Δεκλισταμάτη, ρωτά αν προγραμματίζεται και τίποτα αντίστοιχο αυτού του Εύρους ή όχι προς το βόρειο τμήμα του νομού. Αφού είπαμε θα γίνει στη Δαδιά. Είπε στη Δαδιά. Στη Δαδιά θα γίνει η... Όχι, όχι. Στη Δαδιά είναι η έδρα. Είναι η έδρα συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής. Μάλιστα. Δεν υπάρχει η οποία θα συνεδριάζει εκεί. Εκεί θα συνεδριάζει. Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε τις εργασίες. Κοιτάξτε, ήταν καλεσμένοι όλοι οι φορείς του Εύρου εχθές, από το Ορμένιο μέχρι τα Δίκαια, μέχρι και για την Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, κάποιοι ανταποκρίθηκαν, είχαν έρθει, κάποιοι όχι, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και μια συνάντηση φορέων και στο κομμάτι της και στην Ορεστιάδα. Δεν αποκλείεται να γίνει αυτό. Και δεν νομίζω ότι δεν είναι και κακό να γίνει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι οι φορείς γενικότερα. Αντιπροσωπευόμαστε όλοι από κάποιους, από κάποιους φορείς, όλοι, είτε αυτό θα είναι... Είτε επαγγελματική, είτε αυτοδιοικητική. Επαγγελματική, είτε επιστημονική. Θα μπορούσε να γίνει και μια δεύτερη συνάντηση στην Ορεστιάδα. Δεν είναι αυτό το θέμα, βέβαια. Προφανώς. Σημασία έχει να δοθούν λύσεις. Κύριε Δελισταμάτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Δεν το ρωτήσαμε αυτό. Όχι, και αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να είμαστε στην εγρήγορση. Δεν πρέπει να λείπει κανείς από αυτήν την προσπάθεια. Αφορά το μέλλον όλων μας και επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο εμπεδόθηκε και συμφωνήθηκε από όλους, ότι η ανασυγκρότηση του Εύρου δεν θα αφορά μόνο που είναι αυτονόητα τις πληγήσεις περιοχές, αλλά θα αφορά το σύνολο του Εύρου, κεντρικό και βόρειο Εύρο. Αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω πως και το θετικό. Άρα από εδώ και πέρα θα πρέπει όποιοι να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση με τις προτάσεις μας, ώστε να μπορέσει πραγματικά αυτό το οποίο είπατε κι εσείς, να μην είναι μια επιτροπή για να είναι μια επιτροπή, αλλά για να πραγματικά να υπάρχει και έμπρακτο και χειροπιαστό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Καλό Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.